Μνήμες της ιστορίας της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνη ζωντάνεψαν χθες το βράδυ στο παλιό κτίριο μέσα από την έκθεση που εγκαινιάστηκε με θέμα την ιστορία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Τις μνήμες ανθρώπων που πέρασαν από τη Βιβλιοθήκη Κοζάνης, αλλά και τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Μεταφορά από το ονειρόδραμα». Πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της έκθεσης φωτογραφίας χτες, Σάββατο 6 Οκτωβρίου, στο παλιό κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Οι φωτογραφίες είχαν σχέση με την ιστορία της βιβλιοθήκης από την ίδρυσή της από το 17ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Και παράλληλα, οι άνθρωποι που έζησαν τη βιβλιοθήκη μας διηγήθηκαν τις μνήμες τους. Ήταν παρόντες οι πρώην δήμαρχοι, ο κύριος Παγούνης, ο κύριος Κουκουλόπουλος, η πρόεδρη της βιβλιοθήκης, ο κύριος Βασδάρης, ο κύριος Γελαδάρης, η κυρία Αναστασία Σιώμου, μέλη του Δέλτα Σίγμα της βιβλιοθήκης και πολλοί φίλοι. Η έκθεση της φωτογραφίας θα διαρκέσει μέχρι τις 11 του μήνα και το ωράριο είναι 9 με 2 το πρωί και 5 με 7 το απόγευμα, εκτός από την ημέρα των εγγενείων. Με τη συγκεκριμένη έκθεση αποχαιρετήσαμε το παλιό κτίριο της βιβλιοθήκης και παράλληλα πραγματοποιήθηκε θεατρική παράσταση με τίτλο «Μεταφορά» από τη θεατρική ομάδα «Ονειρόδραμα». Σας ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε να συνδράμετε και να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η επόμενη δράση είναι την Δευτέρα στις 8 του μήνα με την ημερίδα για τις βιβλιοθήκες και τους φορείς που ασχολούνται με το βιβλίο. Ευχαριστούμε πολύ.